Την τρίτη ηλικία την χαρακτηρίζει πολύ συχνά μια ήπια νοητική εξασθένηση, η οποία αργά-αργά προχωράει περνώντας τα χρόνια. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μια διαρκής επιδείνωση στη λειτουργικότητα του ατόμου και οι φροντιστές, οι συγγενείς, να αναγκάζονται να εμπλέκονται όλο και περισσότερο με την φροντίδα του. Η τυπική όμως νόσος της άνοιας θα πρέπει να πούμε ότι συμβαίνει στο 2% στις ηλικίες από 65 έως 70 ετών και φτάνει έως και τα 40 ή 50% στις ηλικίες πάνω από 90 ετών. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι η άνοια αποτελεί την τρίτη πιο δαπανηρή νόσο μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τον καρκίνο. Εδώ βλέπουμε ένα σχήμα για το πώς θα εξελιχθούν τα άτομα της άνοιας στο μέλλον. Βλέπουμε εδώ ότι το 2030 τα ποσοστά θα διπλασιαστούν και αυτό λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ηλικίας. Και εδώ βλέπουμε τα ποσοστά της άνοιας στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή υπολογίζονται γύρω στις 200.000 ανοϊκοί ασθενείς, ενώ αναμένεται να φτάσουν τις 276, όπως βλέπουμε εδώ, το 2030, λόγω και πάλι αύξησης του προσδόκιμου ηλικίας. Ο μισός λοιπόν πληθυσμός των ηλικιωμένων άνω των 85-90 ετών πάσχει από άνοια και ο επιπολασμός της νόσου διπλασιάζεται κάθε 5 χρόνια μετά τα 65 έτη της ηλικίας. Ας δούμε όμως μερικές μορφές άνοιας. Η πιο συχνή, η οποία καλύπτει τουλάχιστον το 50% των μορφών της άνοιας, είναι η γνωστή, φαντάζομαι σε όλους μας, άνοια τύπου Αλσχάιμερ. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν πολλαπλά ελλείμματα στη μνήμη, υπάρχει σημαντική έκπτωση στη λειτουργικότητα και θα πρέπει βέβαια να τονίσουμε ότι τα προβλήματα αυτά δεν οφείλονται σε άλλες παθήσεις του κεντρικού νευρικού ή σε χρήση ουσιών. Μια άλλη συχνή μορφή είναι η λεγόμενη μετωποκροταφική άνοια. Εδώ κυριαρχούν συνήθως οι διαταραχές της συμπεριφοράς, η συναισθηματική απάθεια και οι διαταραχές του λόγου μαζί με στερεοτυπίες, επαναλήψεις κλπ. Μια άλλη επίσης συχνή μορφή άνοιας είναι η λεγόμενη αγκιακού τύπου και η οποία σχετίζεται με κάποια αγκιοκεφαλική νόσο γενικότερα του οργανισμού αλλά και ειδικότερα του εγκεφάλου. Ως ειδικοί θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία λέγεται ήπια γνωστική έκπτωση, η οποία δεν αποτελεί νόσο, δεν αποτελεί διαταραχή, πιθανότατα να αποτελεί τον προθάλαμο ανάπτυξης άνοιας. Θα πρέπει να την έχουμε υπόψη μας όμως αυτή την κατάσταση, γιατί ενδεχόμενα μπορεί να ζητήσει την βοήθειά μας. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν υποκειμενικά παράπονα για τη μνήμη, υπάρχουν σχετικά χαμηλές επιδόσεις στα τεστ μνήμης, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχει φυσιολογική γενικά γνωστική επίδοση, φυσιολογική εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων και διαπιστώνουμε τελικά ότι δεν υπάρχει άνοια. Πιθανότατα να πρόκειται για το προθάλαμο της άνοιας και απλώς ενημερώνουμε τον ίδιο αλλά και τους συγγενείς. Πιστεύω ότι και οι ειδικοί αλλά και οι συγγενείς αλλά και οι ίδιοι ασθενείς θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για κάποια σημαντικά σημεία καμπής όπως λέμε, αλλαγής δηλαδή της νόσου, ούτως ώστε να είμαστε ενήμεροι για το ποια μέτρα θα χρειαστεί να πάρουμε όταν συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές. Για παράδειγμα, θα πρέπει να είμαστε γνώστες για το αν συνέβη μια μετατροπή από μια ήπια γνωστική έκπτωση που είπαμε πριν σε άνοια. Θα πρέπει από το ιστορικό που θα πάρουμε να καταλάβουμε αν υπάρχει απώλεια της ικανότητας εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων. Και επίσης θα πρέπει να ξέρουμε αν υπάρχει απώλεια της ικανότητας αυτοεξυπηρέτησης. Αυτά είναι σημαντικά σημεία καμπής όπου ο θεραπευτής θα αναγκαστεί να δώσει άλλου τύπου οδηγίες, άλλου τύπου φάρμακα και άλλου τύπου κατευθύνσεις σχετικά με τη φροντίδα του. Πολλές φορές μπορεί να υπάρχει περίπτωση αβεβαιότητας για διάγνωση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται παραπομπή, συνεργασία με άλλες ειδικότητες. Ψυχίατροι, νευρολόγοι, παθολόγοι αλλά και άλλες ειδικότητες αναγκάζονται συχνά να συνεργαστούν στο να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό άνοιας. Και επίσης η παρουσία σημαντικών συμπτωμάτων που δεν υποχωρούν με τη θεραπεία. Αν υπάρχουν τέτοια συμπτώματα, τότε σίγουρα θα πρέπει να σκεφτόμαστε την παραπομπή σε κάποια άλλη ειδικότητα για βοήθεια και για συνεργασία. Φαντάζομαι είναι πολύ γνωστές οι λεγόμενες διαταραχές συμπεριφορές σε ασθενείς με άνοια. Όπως για παράδειγμα η περιπλάνηση του ασθενούς, οι φυγές, η επιθετικότητα, είτε αυτή είναι λεκτική είτε σωματική,
συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης ή αϊπνίας και η λεγόμενη άρση αναστολών, οι φωνές, τα ουρλιαχτά κλπ. Τα συμπτώματα αυτά είναι διαταρακτικά, όπως λέμε, είναι συμπτώματα που οδηγούν τον ασθενή στο γιατρό και απαιτούν επίλυση και θεραπεία. Σαν υπόστρωμα αυτών των συμπτωμάτων μπορεί να υπάρχει κάποια ψύχωση, μπορεί να υπάρχει κάποια υφέρπουσα, όπως λέμε, κατάθλιψη, μπορεί να υπάρχει κάποια αλλαγή στο περιβάλλον του ατόμου. Για παράδειγμα, μπορεί να άλλαξε ο φροντιστής ή η φροντιστής που τον παρακολουθεί και τον φροντίζει, ή μπορεί να υπάρχει αλληλεπίδραση ή παρενέργεια κάποιων από τα πολλά συνήθως και κακώς συνήθως φάρμακα τα οποία παίρνουν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Ένα άλλο σύμπτωμα το οποίο οδηγεί τους ανοϊκούς ασθενείς στο γιατρό είναι η διαταραχή του ύπνου. Το πιο συνήθες ότι υπάρχει ένα πρόημα, αυτό το σύμπτωμα είναι πρόημο και συχνό και αυτό συμβαίνει γιατί μάλλον ο ελαφρύς ύπνος αντικαθιστά τον βαθύ ύπνο στις μεγάλες ηλικίες. Επιπλέον, ο REM ύπνος των ονείρων εξαφανίζεται με αποτέλεσμα να διαταράσσεται όλη η αρχιτεκτονική, η λεγόμενη αρχιτεκτονική του ύπνου, με αποτέλεσμα το άτομο ή να μην κοιμάται ή να νιώθει ότι δεν έχει κοιμηθεί και δεν έχει ξεκουραστεί. Είναι σημαντικό λοιπόν να δοθούν οδηγίες σχετικά με την καλή τήρηση της υγιεινής του ύπνου, όπως λέμε, και η φαρμακολογική αντιμετώπιση όπου αυτό μπορεί να γίνει, δεδομένου ότι δεν έχει και πολύ καλά αποτελέσματα. Ποια είναι η θεραπεία της άνοιας? Είναι γεγονός ότι παρόλες τις έρευνες που έχουν γίνει και όλη τη μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει από την επιστημονική κοινότητα, δεν υπάρχει κάποια ειδική θεραπεία για την άνοια. Περισσότερο υπάρχουν ή θα μπορούσαν να υπάρχουν μέθοδοι πρόληψης. Η νοητική ή σωματική άσκηση βοηθάει στην πιο ευνοϊκή εξέλιξη της ανοϊκής συνδρομής ή οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική θεραπεία θα μπορούσε να ωφελήσει. Παράλληλα, βέβαια, με τις τυπικές ψυχιατρικές και νευρολογικές θεραπείες, όπως για παράδειγμα τα αντιανοϊκά φάρμακα, σε κάποιες περιπτώσεις τα αντικαταθλιπτικά όταν υπάρχουν συμπτώματα άγχους ή κατάθλιψης, τα αντιψυχωτικά όταν υπάρχουν συμπτώματα φυγής, επιθετικότητας ή παραλυρημάτων, και απαραίτητα βέβαια η κοινωνική στήριξη και η στήριξη μέσα στο σπίτι του ασθενούς με τους κατάλληλους φροντιστές. Τώρα, τα χαρακτηριστικά του ασθενή εκείνου που προδικάζουν, δηλαδή που υποδηλώνουν ότι επέρχεται μία ανάγκη για μακροχρόνια φροντίδα, είναι η αναπηρία τους και οι έντονες διαταραχές συμπεριφοράς. Όταν δηλαδή ο ανοϊκός ασθενής πλέον είναι αρκετά ανήμπορος αλλά είναι και διαταρακτικός, τότε απαιτείται 24-ωρη φροντίδα από κάποιο φροντιστή και βέβαια τακτική παρακολούθηση από τον γιατρό, γιατί συχνά θα χρειάζεται αναθεώρηση της φαρμακευτικής θεραπείας. Είναι σημαντικό επίσης να ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο κόστος στην νόσο αυτή αφορά τους φροντιστές. Δεν είναι ούτε οι νοσηλείες ούτε τα φάρμακα όπως πιθανόν να πιστεύουμε. Εδώ φαίνεται το αποτέλεσμα μιας μεταανάλυσης όπου περίπου το 80% του κόστους της ασθένειας της άνοιας και συγκεκριμένα της Αλσχάιμερ είναι κόστος που αφορά τη φροντίδα, τους φροντιστές. Και μόνο το 6% για παράδειγμα όπως βλέπουμε εδώ αφορά το κόστος των φαρμάκων του.